Τώρα θέλω να ακούσουμε, Γιώργο μου, τι δήλωσε η Ιλιάνα στις κάμερες και μετά να κουβεντιάσουμε για μια ηχηρή απουσία από το συγκεκριμένο event. Γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, επειδή συμβαίνει αυτό και γίνεται κάθε χρόνο, και την επιστήθεια φίλη της Ιλιάνας, κολλητή της φίλη και μανατζέρ της, την Έλληνα Χριστοπούλου, να είναι σε αυτό το event. Ρωτήθηκε η Ιλιάνα γι' αυτό, ενοχλήθηκε, θα δούμε πώς απάντησε και μετά θα δούμε όλο το παρασκήνιο αυτής της σχέσης. Στα σχόλια που μπορεί να κάνουν για σένα, του τύπου το shopping star πάει και δεν πάει, ότι δεν είσαι τόσο καλή, τα ακούς, γιατί δεύτερη σεζόν εκεί ξανά έρχονται στην επιφάνεια. Δεν έχουν έρθει ακόμα, αλλά φαντάζομαι είσαι εδώ για να τα επαναφέρεις προφανώς. Πρόσφατα το όνομά σου ήρθε ξανά στη δημοσιότητα σχετικά με την Έλληνα Χριστοπούλου και το τέλος της συνεργασίας σας. Η σχέση σας ποια είναι τώρα? Κοίταξε, νομίζω ότι θα μείνουμε στο shopping star και σε αυτή τη συζήτηση και για το αν πάει ή δεν πάει. Θα πάει. Αφήνεις τώρα περιθώριο για πολύ σχολιασμό. Κοίταξε, ο σχολιασμός γίνεται ούτως ή άλλως. Δεν έχει να κάνει με το αν αφήνει κανείς περιθώρια ή όχι. Ο σχολιασμός θα γίνει ούτως ή άλλως για πολλά θέματα. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι να σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Στα προσωπικά σου είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, όλα καλά. Μπορεί να σε δει να ανεβαίνει και τη σκαλιά τη εκκλησία? Μπορεί. Μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Ξεκίνησε για μένα πολύ ταπεινά και πολύ διαφορετικά από ό,τι γνωρίζετε. Γιατί εγώ χάσα ένα δικό μου άνθρωπο. Μια εβδομάδα πριν. Ήταν εύκολο για σένα όλο αυτό εκείνη την εποχή? Κοίταξε, δεν είναι εύκολο ακόμα για μένα. Και είναι, γι' αυτό δεν είναι κάτι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι που έχω προλάβει να δουλέψω. Αυτά. Θα ξανά έκανες μια τέτοια εκπομπή? Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί στο μέλλον να γίνει και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις. Ακούμε πολλά και για το GNTM. Τελικά τι γίνεται με αυτό? Το τι θα γίνει δεν είναι. Τελευταία λέγεται πάντως ότι εσύ και η Ζενεβία θα έχετε πολύ ενεργό ρόλο στο GNTM, το καινούριο που θα ξεκινήσει. Μόνο αυτό λέγεται. Πολλά λέγονται. Θα είμαστε, δεν θα είμαστε, θα γίνει ή δεν θα γίνει. Γενικά η συζήτηση νομίζω ότι είναι πολύ γενική. Αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με το σταθμό, αν θα γίνει, με τον κόσμο, αν το θέλει, με το πώς θα δέσει, με το αν θα ξαναγίνει καινούριο από την αρχή. Νομίζω ότι τώρα που δουλεύω περισσότερα χρόνια στην τηλεόραση αντιλαμβάνομαι και διαφορετικά τα πράγματα και δεν τα βλέπω ίσως από μια σκοπιά εγωιστική, ας πούμε, ή κοιτώντας μόνο τον εαυτό μου. Πλέον αντιλαμβάνομαι το πρόγραμμα σαν κάτι ενιαίο, πολύ διαφορετικό από ό,τι στην αρχή. Τι ήταν αυτό που έκανε την Ιλιάνα να αλλάξει από την Ιλιάνα που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα? Ο χρόνος, η εμπειρία, η νέα, πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή, παθήματα που γίνονται μαθήματα. Θα ήθελα και το σχόλιο σου για την επιτροπή του My Style Rocks και όλη αυτή τη διαδικασία με τα bootcamp. Γιατί σχολιάστηκε έντονο ότι θύμισε πολύ GNTM. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι το τι μπορεί να θυμίζει ένα προϊόν σε ένα άλλο. Στο τέλος, φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι προσπάθησαν να το κάνουν με τον δικό του τρόπο και πιστεύω ότι δεν έχει σχέση στο τέλος. Ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί από τη δική του σκοπιά. Μια χαρά πιστεύω ότι είναι η επιτροπή του My Style. Είναι μια ομάδα που την αγαπώ ούτως ή άλλως πολύ, τον έχει την τάκτη, με το κανάλι έχω καλή σχέση, είναι ένα project με το οποίο, στο οποίο έχω συμμετάσχει. Οπότε έχει και αυτό μια θέση στην καρδιά. Είχα ξεχάσει ότι έχει υπήρξη στο My Style Rocks. Απέφυγε, όχι απέφυγε. Έβαλε τελεία για στην ερώτηση για την Έλενα Χριστοπούλου. Πάντως, Ελένη, να σου πω ότι από τη στιγμή που μάθαμε το καλοκαίρι ότι έχει σταματήσει η εργασία του, μου έλεγαν όλοι: αυτό είναι το κομβικό event που θα φανεί τι θα συμβεί έτσι, αν βρεθούν αυτές οι δύο μαζί. Λοιπόν, χθες δεν τις είδα μαζί και είναι μεγάλο το παρασκήνιο που έχει ξεκινήσει, νομίζω. Μαζί, δεν είδαμε καν την ελληνική. Τι μαζί? Να σας πω λίγο, είναι η τηλεοπτική πορεία των δύο γυναικών, δηλαδή της Έλληνας Χριστοπούλου και της Ιλιάνας Παγιοργιού, μέχρι κάποιο σημείο, αν θυμάστε, ήταν σχεδόν ταυτόσιμη. Δηλαδή ήταν μαζί στο GNTM, μετά πέρασαν και οι δύο στο Sky. Για πάνω κάτω μαζί ξεκινήσαν και την τηλεόραση. Ακριβώς. Η συνεργασία τους ως μάνατζερ η μία της άλλης ήταν πολύ στενή για πάρα πολλά χρόνια. Οι σχέσεις τους ήταν φιλικές, έκαναν μαζί διακοπές, κάναν πάρα πολύ παρέα, ήταν πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι το πρώτο, έτσι, η πρώτη ρήξη ξεκίνησε όταν η μία έφυγε από το Sky και επέστρεψε στο Star. Μιλάμε για την Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Δηλαδή υπάρχει μία φημολογία ότι ήταν, διαφωνούσε η Έλληνα Χριστοπούλου με αυτή την κίνηση της Ιλιάνας Παπαγεωργίου. Ναι, γιατί έγινε και σε ένα απόγευμα αυτό, πολύ γρήγορα. Ναι, και μάλιστα είχα μάθει εγώ ότι είχαν δημιουργηθεί και τριγμοί μες στο κανάλι, γιατί ήταν του Φαλήρου στον Sky. Ήταν και οι δύο στον Sky και ήταν manager. Και σου λέει πώς έφυγε, πώς φεύγει, ενώ είστε και δύο στο Sky και πάει στο Star. Η Ιλιάνα και η Έλενα είναι στον Sky. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν έχει γνώμη και άποψη για το τι θα κάνει. Σίγουρα, απλά έκαναν τα πάντα μαζί. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος την αποχώρησή της. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο σύντομα και τόσο γρήγορα, χωρίς καμία ενημέρωση. Άδικα χρεώθηκε η Έλενα Χριστοπούλου. Εγώ θυμάμαι πολλές περιπτώσεις.
Η Έλενα Χριστοπούλου να εξειδανικεύει τόσο πολύ την Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Λες και πρόκειται για την Όπρα Γουίνφρε και την Ελένη Τζολάκη μαζί. Δίκιο. Μιλάμε για εξειδανίκευση συγκλονιστική. Μα ήταν η μάνατζερ του συλλογικό, δεν είναι, θέλει να την πουλήσει. Ναι, την πουλήσει η μάνατζερ. Σε ζεστό ψωμί. Την... Ναι. Ποιο την έβαλε, παιδιά, στο Τζίνι Τέμ την Ιλιάνα, σα θυμίζω. Περίμενε, προφανώ. Αλλά εδώ εμένα μου κάνει λίγο. Λίγο άδικο, γιατί ειλικρινά θεωρώ, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, τα μισά που έκανε η Ιλιάνα στην τηλεόραση πρέπει να τα οφείλει στην Έλενα Χριστοπούλου. Όπως και βέβαια να πω και να αποδώσουμε και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Και οι δύο πολύ λάθος κατ' εμέ επιλογές τηλεοπτικές της Ιλιάνας Παπαγεωργίου. Αυτή η εκπομπή στον Α η ανεκδίγητη. Και αυτή, αυτό το ακόμα πιο ανεκδίγητο και χάλι reality στο Sky που έκανε το Love Island. Όχι μόνο ως προϊόν απέσιο, αλλά και η παρουσία της Ιλιάνας ως κεντρική παρουσιάστρια αυτού του νομίζω πιο σκουπίδι δεν έχουμε δει ποτέ. Νομίζω είχε πάει ως πακέτο μαζί με το My Style. Είχε της είχαν δώσει ναι, δύο πρότες. Θέλω να πω ότι δεν προστατεύθηκε η Ιλιάνα, έπρεπε να προστατευθεί. Επίσης, Λάμπρον, η Έλενα Χριστοπούλου είχε υπερασπιστεί περισσότερο και από την ίδια την Ιλιάνα στην κόντρα με τη Βίκη Καγιά που είχαν τότε και το ότι είχαν φύγει από το Σταρ. Οπότε νομίζω ότι για την Έλενα Χριστοπούλου ήταν κάτι που την ενόχλησε έντονα η επιστροφή της Ιλιάνας Παπαγεωργίου πίσω από εκεί στο κανάλι με το οποίο είχαν έρθει σε πολύ μεγάλη σύγκρουση. Είναι μια λεπτή ισορροπία. Θυμάστε, νομίζω πάνω από 6 μήνες, Ελένη, βλέπαμε δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Αν θυμάμαι καλά, από την πλευρά της Βίκης Καγιά και από την πλευρά των δύο κομμάτων. Ήταν η ερώτηση, το σώσ της χρονιάς. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ λεπτή ισορροπία. Από τη μία, η Ιλιάνα είναι ένας άνθρωπος που έχει γνώμη και άποψη, αποκτά και γνώση όσο περνούν τα χρόνια για τα τηλεοπτικά, ξέρει τι θέλει, θα το διεκδικήσει. Και από την έλεγχη, μια Χριστοπούλου, η οποία είναι μια πολύ δυναμική προσωπικότητα, η οποία ξέρει και την αγορά. Σε έχει βέβαια βοηθήσει, συστήσει, γιατί την Ιλιάνα δεν την ξέραμε μέχρι πριν κάποια χρόνια. Ήταν μια καλονή που μπήκε στην Αλφα Εθνική λόγω της Έλενας. Είναι αυτό πανέξυπνη λέω, κούκλα. Ότι την έβγαλε μπροστά. Ακριβώς. Πάρα πολύ γρήγορα και η Έλενα, δηλαδή ήταν μια σχέση win-win. Έχουμε δει όμως μάνατζερ και πελάτη, όταν η αξία και το μέγεθος του πελάτη ανεβαίνει, ξαφνικά να υπάρχει ένα χάσμα. Και επειδή και πριν μιλάγαμε για έναν πολύ κρατέο μάνατζερ, τον Γιάννη Κουτράκη. Με έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, όπου τον πίστεψε, τον ανέβασε, τον κουβάλισε. Πάρα πολλά χρόνια μαζί, ε. Ναι, και τα λοιπά. Και τώρα ξαφνικά έγινε μια ρήξη. Αυτά συμβαίνουν. Απλά στην περίπτωση τώρα. Σάκης Δρουβάς, ήταν αυτό θα έλεγα. Το μοναδικό δίδυμο που μάθαμε και το μάνατζερ τόσο καλά, όσο μάθαμε και την Έλενα Χριστοπούλου, που είναι πια τηλεοπτικό πρόσωπο και έχει θέση στην τηλεόραση ανεξαρτήτως. Αν έχει την Ιλιάνα στο... Να μάθαμε μετά το συνέχι το μάνατζερ. Ισχύει. Γιατί στο ρόστερ της πια έχει πάρα πολλά κορίτσια η Έλενα Χριστοπούλου. Όχι τόσο, με τόσο μεγάλη καριέρα όσο έχει κάνει η Ιλιάνα. Στην τηλεόραση. Της επιλέγει και την καραβά του. Νομίζω ότι ακούγεται και το ξέρουμε ότι πέρα από τις επιλογές υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Δηλαδή επαγγελματικο-οικονομικά, θα σας πω εγώ, γιατί είναι και κάποια τώρα θέματα συμβολέων που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κι εμείς, που αυτά υπάρχουν και τα ακούμε. Η Χριστοπούλου έβαλε φοβερή πλάτη για την Ιλιάνα Παπαγεωργίου και καλά έκανε. Το δικό μας ρεπορτάζ, Κωνσταντίνη, τι λέει, ότι υπάρχει περίπτωση συνένωσης, δηλαδή υπάρχει περίπτωση. Ούτε για αστείο. Πολύ δύσκολα. Δεν θα εκτονωθεί όλο αυτό. Νομίζω θα πάει προς τα άκρα. Δεν θέλω να πω ακριβώς, αλλά θα υπάρχει δηλαδή. Ναι, και υπάρχουν οικονομικές διαφορές. Από την εταιρεία management της Έλενας Χριστοπούλου, η οποία κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, και ο Δημήτρης Μαθωναίος. Αυτό. Παράλληλα, θέλω να πω ότι. Βγήκαν μαζί απλά και αυτά κάπως συνδέθηκαν. Βγήκαν μαζί ακριβώς. Αποχώρησαν μαζί. Καλά, έχει 20 πελάτες. Θεωρητικά, εγώ αυτό που έχω ακούσει είναι ότι έχουν να κάνουν με παρεμφερείς λόγους στην απόφαση για να αποχωρήσουν από εκεί. Λοιπόν, αν αποφασίζει κάποιος από όλους να μιλήσει, τότε θα έχουμε και τα δεδομένα στα χέρια μας. Να μας πάρει και τηλέφωνο επίσης, αν αποφασίσει να μιλήσει. Φίλοι μεγάλο και στις δύο, η Ιλιάνα ήταν μια κούκλα εχθές, πανέμορφη.